να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2313-046-285. Μπορείτε να στείλετε mail στο radio.papaki.eolas.org και φυσικά στην σελίδα μας έκθεση ιδεών. Μπαίνετε στο facebook, όσοι έχετε facebook, πατάτε έκθεση ιδεών στα ελληνικά. Μπαίνετε στη σε σελίδα μας και μας στέλνετε ό,τι mail θέλετε. Από στιγμή σε στιγμή. Περιμένουμε τον ε, Βασίλη Τσικάρα, τον σκηνοθέτη της ε, συγγραφέα και σκηνοθέτη της παράστασης που ξεκινάει αυτό το Σάββατο στο Θέατρο Άρατος Σπασί... Ε, συγγνώμη, Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Το Σπασίμπα είναι ένα άλλο έργο που έχει γράψει και σκηνοθετήσει ο Βασίλη Τσικάρας. Θα μας τα πει αυτά όλα από κοντά. Τον περιμένουμε να έρθει, φαντάζομαι ότι κάπου είναι έξω προσπαθεί να παρκάρει. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας εδώ. Σήμερα νομίζω έχω κάνει μια πολύ καλή επιλογή από ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Θα δείξει η πορεία. Μην ξεχνάμε όμως ότι έχουμε τους, ε, τις προσκλήσεις, δεν ξέρω τι θα μας δώσει ο κύριος Τσικάρας όταν έρθει, αλλά έχουμε από το Fargani Art δύο διπλές προσκλήσεις για τον θησαυρό του, φιβ, του βιβλιοπόντικα στο θέατρο Fargani και έχουμε ένα τραπέζι για δύο άτομα το κέντρο ψαγμένου μεζε Εθνικής αντιστάσεω 15 στην Αλεξάνδρεια Μαθία Εκτό από Τρίτη και Σαββάτου, η προσφορά το τραπέζι θα δοθεί για δύο άτομα. Είναι αξία 20 ευρώ. Καλώ τον κύριο Τσικάρα. Καλώ ορίσατε. Μα βρήκατε εύκολα. ναι, εντάξει. Τι λέμε, καλησπέρα, δεν λέμε. ακόμα, ναι. ακόμα Ακόμα Λοιπόν. Σταύρο μου, τι κάνουμε. Δεν ξέρω. Νομίζω εκπομπή. Είναι η, εκπομπή έκθεση ιδεών. Όπω λέω κάθε Τρίτη, δεν έχω ιδέα τι θα σα εκθέσω. Είναι και αυτό μπορεί να αποτελέσει το θέμα μια έκθεση. Χωρί ιδέε. <laughs> ναι, ωραίο, φοβερό. Ε, ελληνικά ή ξένα ξαναπέζει. Και ελληνικά και ξένα. Πολύ ωραία. Τι έπαιζε πριν από λίγο. Πριν έπαιζα το dancing in the street, Bowie Jacker. Α, oh, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Με τι θα με υποδεχτείς. Δεν ξέρω, έλεγα να βάλω τη φανή. Ξέχνα ρε πίλη τη φανή που λέει ο Καζούλης. Ο καζούλης ε. Ναι. Ε... Να μην το βάλω λε. Οι ε... Η φίλη μου μου το είχα πει, ξέχνα ρε πίλη τη φανή. Πάλι το τσικαμπούμ να ταιριάζει. <laughs> τσικαμπούμ από το, τσικα... <laughs> από το τσικαριτός. Πάλι <laughs> το τσικαμπούμ. Άμα θέλεις τσικαμπούμ, πάμε τσικαμπούμ μέχρι να οργανωθούμε. Έτσι να οργανωθούμε λίγο, ναι. Γιάννη Κούτρα, τσικαμπούμ. Γιάννη Γιοκαρίνη. Γιοκαρίνης, Γιοκαρίνης, έγραψε. Ήταν μουσική, η, ίδια μουσική, η ίδια, παρέα. Ναι. Μουσική, στοίχη, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο, του, Μπουλά. του Μπουλά. Και εκτέλεση. Ναι. Πολύ καλή, όχι ναι. ψυχρή εκτέλεση. Ο Γιάννη ο Κούτρα. Γιατί Α... ήρθε εδώ σήμερα, γιατί σε φώναξε ένα. γιατί με φώναξε. Έχω ένα Περαστικό θέμα. Είμαι. Περαστικά σου λοιπόν. Ναι, ευχαριστώ. Έχω ένα θέμα μέσα, γιατί ήσουν και τέτοιο δημοσιογράφο. Και σκεφτόμουν τι να το ρωτήσω, τι θα μπορούσα να ρωτήσω έναν δημοσιογράφο που τώρα είναι συγγραφέα, ε, σκηνοθέτης, σκηνοθέτη, ηθοποιό και ταλαιπωρεί και εμένα. Ναι. Ε, τίποτα. <laughs> Κάνε μια ερώτηση και άμα <laughs> μπορώ να απαντήσω, θα την απαντήσω. Ε, κοίταξε. Η δημοσιογραφία ήταν αυτό που σπούδασα, Σταύρο. Αυτό σπούδασα. Ε, δεν θέλανε οι γονεί μου Μικρό ήταν να, οδη... να οδηγηθώ σε άλλου δρόμου, κυρίω καλλιτεχνικού. Με απέτρεψαν από αυτό. Έτσι λοιπόν σπούδασα δημοσιογραφία με υποτροφία στη Κλασκόβη, κουλοπού, κουλοπού, κουλοπού. Δούλεψα πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν σε όλα τα μέσα της Θεσσαλονίκη και τα τελευταία 12 χρόνια ήμουνα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης ε, θεωρώ ότι είχα μια, ας το πούμε, να μου επιτραπεί να το πω, για δημοσιογράφος μια καλή καριέρα. Δηλαδή έκανα πάρα πολλά πράγματα, έφτασα ας πούμε και σε ένα σημείο για πολλά χρόνια να λέω το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου μαζί με τη συνάδελφο τη βάση την Μπέκα, έκανα πάρα πολλές εκπομπές στην τηλεόραση, έχω κάνει πολλά πράγματα δηλαδή. Ωστόσο κάποια στιγμή αυτό το πράγμα ήρθε και έκατσα και δεν πήγαινε άλλο. Η δημοσιογραφία δυστυχώ. Ε, αν εσύ δεν ανανεώνεσαι, ε, 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 και αν και δεν είσαι γερό στο μάχη γερά νεύρα, ε, θα σε πετάξει έξω. Ή, ήταν ε, κάποια στιγμή που είπα: Τα έχω δώσει όλα. Γιατί το πιστεύει, είτε όχι. Άρχισα σιγά-σιγά να ασχολούμαι. Δηλαδή, από το 1994 και το 2011, μπούχτισα. Ε, μέτρα χρόνια. Δηλαδή θέλει γερό στο μάχη και καλό στο μάχη η δημοσιογραφία και μπήκε σε έναν άλλο χώρο. Αυτό ο χώρο που μπήκε. Ναι. Δεν θέλει γερό στο μάχη. Ε, θέλει γερό στο μάχη, αλλά εγγυάται σίγουρο ότι μετά από λίγα χρόνια δεν θα έχει το μάχη, γιατί δεν θα έχει να φάσει. Οπότε καταλαβαίνει τι έχει να γίνει. Ετοιμάζομαι λοιπόν. Επειδή μου εντάξει, ο κάθε άνθρωπο είναι πλασμένο για κάτι. η δημοσιογραφία με βοήθησε στο να γράφω. Μάλιστα ο τρόπος που προσεγγίζεις τα θέματα, πώς τα αναλύεις και φυσικά η γνώση σε κάποια αντικείμενα. Εγώ ασχολούμαι στα έργα μου κυρίως με τις ανθρώπινες σχέσεις. Με τις ανθρώπινες σχέσεις. Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο για Μάλιστα. τα έργα σου. Εδώ είμαστε και πάλι Κύριε Τσικάρα Ναι Για πες μας τώρα <κυρίζει> Με το καινούριο σου Με την καινούργια σου σχολεία Με την καινούργια μου σχολεία Ναι, έφυγες δημοσιογράφος Άφησες τη δημοσιογραφία και ξαφνικά Που σε βοήθησε να ναι. είσαι συγγραφέας Και να γράφεις έργα θα πω ότι είχα την τύχη να παίξω σε ένα-δύο, δεν θα πω παραπάνω. Εντάξει, μην πει. Εντάξει. Ε, εντάξει, η, τη δημοσιογραφία δεν φεύγει ποτέ. Ε, από τη στιγμή που η γραφή σου και ό,τι γράφει ε, περνάει στην κοινωνία ε, μέσω και θεατρικού έργου, δεν φεύγει ποτέ. Και κάποια στιγμή μπορεί ας πούμε, να, να επανέλθω. Τώρα, αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια, μια πάυση, μια γρανάπαυση <χει> για να ασχοληθούμε με το θέατρο. Με το θέατρο άρχισα να ασχολούμαι Έραστεχνικά ε, προς τα τέλη τη προηγούμενη δεκαετία και το έκανα γιατί δεν ήθελα να πάω γυμναστήριο, έλεγα θέλω να πάω θέατρο. Ε, ναι, μα δεν χρειάζεται και γυμναστήριο, το κορμί σου είναι. Είναι one fat. Ναι. Μια φέτα. Ε, και σιγά σιγά άρχισα να γραφώ τα πρώτα μου έργα. Ε, το αστείο είναι που πάντοτε το λέω όποτε με ρωτάνε. Ε, αυτό το φοβερό που μου συνέβη με το πρώτο μου θεατρικό το ψάχνει στα χείλη. Έχω πέσει να κοιμηθώ γύρω στη μία μία μισή. Και εκεί που κοιμάμαι σταύρο, ξαφνικά γύρω στι 4 παρα 20 το πρωί, πώ βλέπει κάτι θρίλερ, ο άλλο που είναι κοιμάται με κλειστά μάτια και ξαφνικά ανοίγουν τα μάτια γαρίδα και λε να αναστήθηκε ο Λάζαρο. Ε, εκείνη την ώρα σηκώνομαι. Και, και ένα... το Λάζαρο. Ε, ε, όχι, είδα το Λάζαρο, περνώσει εδώ. Πού πα, Λάζαρο, μου λέει πάω δίπλα. <laughs> Είχε μείνει. Ε, και ε, ε, ξεκίνησα να γράφω το πρώτο έργο και μάλιστα ήμουν για 7 συνεχόμενε ώρε στον υπολογιστή και είχα γράψει τι πρώτε σελίδε. Και έτσι ξεκίνησε. Δηλαδή ήταν μια επιφύτη, ξέρω εγώ πώ να το εξηγήσω. Δηλαδή εντελώ χειμωριστικά. Εκεί που κοιμόμουν, άνοιξα τα μάτια και πήγα κατευθείαν στον υπολογιστή και άρχισα να γράφω. Απίστευτο. Και έχει γράψει πόσα έργα μέχρι τώρα. Κοίταξε, Σταύρο, κατά προσέγγιση, γιατί υπάρχουν και δύο που δεν τα έχω παρουσιάσει ακόμη στο κοινό, πρέπει να είμαι στα 11. Στα 11. Ζωή να έχουν. Ναι. Μα τα, να τα χιλιάσει. Ε, δεν θέλω να τα χιλιάσω. Αν καταφέρω στα επόμενα χρόνια γερή να είμαστε, να γράψω καμιά δεκαριά ακόμη, θα είμαι πολύ ικανοποιημένο. Και το δεκαριά, ξέρει, όχι ω αγώνα ναι, εντάξει, δρόμου εντάξει, με τον ναι. εαυτό μου, δηλαδή σώ και καλά να γράψω. Δεν μπορεί να γράψω ένα, μπορεί να μην γράψω και κανένα. Αλλά ε, τουλάχιστον ας πούμε, mm. να γράψω μερικά ακόμη, γιατί υπάρχουν ιδέε, υπάρχουν σκέψει και θέλω να πιστεύω ότι μετά από κάποια πειράματα που κάνω σε συγκεκριμένα διαφορετικά είδη κομμωδίας, θα φτάσω σε ένα σημείο να γίνω και πιο σατυρικό ενδεχομένω στι επόμενε μου προσπάθειες. Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε σε λίγο να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και συνεχίζουμε. Μπορείτε να ακούτε τι ηχογραφημένε εκπομπέ μα μπαίνοντα στο www.eolast.org, πηγαίνοντα στην κατηγορία Multimedia, ραδιόφωνο και έπειτα αρχείο. Εδώ είμαστε και πάλι να καλησπέρισουμε στην παρέα μας ε, την Τώρα, τη Ρένα, την θεατρική ομάδα από το Πλατί, τον ε, Πέτρο από την Αγγλία, αυτούς βλέπω μέχρι στιγμής, το είδα μέχρι στιγμής και για πες μου για τα έργα από πού παίρνεις έμπνευση γιατί πράγμα τι θέμα έχουν τα έργα σου. Μασά φύλλα, όπω η πηθή. Ναι, μα σα. Σταύρο, κοίταξε τώρα. Εγώ γενικά προβληματίστηκα αρκετά τα τελευταία χρόνια για τη σχέση των ανθρώπων, κυρίω των νέων ζευγαριών. Α πούμε, με, μερικά από τα θέματα τα οποία με απασχολούν είναι η ευκολία με την οποία τα ζευγάρια χωρίζουν. Η, η έλλειψη επικοινωνία. Ακόμη και το μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικότητας, όλα αυτά δηλαδή θέματα που αντιμετωπίζουν τα τα νέα, τα σύγχρονα, τα ζευγάρια. Φυσικά, φυσικά, βρίσκεις ένα θέμα που σε απασχολεί και το διανθίζεις ε, με στοιχεία της εποχής μας, εφόσον το έργο είναι μοντέρνο, ε, είναι σύγχρονο, διότι ε, μπορεί, ας πούμε, ένα έργο να εκφράζει μια άλλη εποχή, αλλά και για να εκφράζει μια άλλη εποχή η οποία έχει περάσει, ε, εσύ, κάποιου λόγου έχει για να θέλει να, να κάνει γνωστό το έργο σου, ε, υπάρχουν οι παραλληλισμοί, η μεταφορά, ε, πώ δηλαδή μπορεί να παραλληλίσει ένα γεγονό που συνέβη πριν από 50 χρόνια με το σήμερα, και νομίζω ότι όλα αυτά ε, ξεδιπλώνονται και εξετελίγονται πισκινή και ο κόσμο καταλαβαίνει, παίρνει, ε, παίρνει τα μηνύματα. Ε, τα Διαπιάτα, α πούμε, για παράδειγμα, είναι ένα πολύ σύγχρονο έργο. Ένα έργο που σχετίζεται με ένα δημοψήφισμα. Α πούμε, επί ένα δημοψήφισμα α, το οποίο αφορά τη χώρα μα, αλλά είναι ένα προσδιορίστο δημοψήφισμα. Βέβαια, ο κόσμο ε, καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται ότι είναι για το τελευταίο δημοψήφισμα τη νέα κυβέρνηση. Ε, Όμω, πάντοτε σκέφτομαι ότι αν αυτό το έργο ανέβει μετά από 20-30 χρόνια 50 χρόνια, ε, θα πρέπει να έχει και μια ουδετερότητα. Να μπορεί ο καθένα από του θεατέ, με βάση τη γνώση που έχει και την εμπειρία. Ε, να, να ανατρέξει το παρελθόν και να το προσδιορίσει όπου εκείνο θέλει, νομίζει. Όπου, αυτός νομίζει. Ωραία το άδεια πιάτα, ναι, αλλά εδώ πλέον τα πιάτα νομίζω είναι γεμάτα, γιατί μιλάμε για σπαγκέτι αλλά Ναι, φτάνουμε στο σήμερα, το σπαγκέτι αλλά είναι μια ε, κομμωδία καταστάσεων και χαρακτήρων, αγγίζει λίγο και τα όρια του θέατρου του παραλόγου, ένα έργο με Γάλλους ήρωες. Γάλου. Γάλλους, ναι. Γιατί, σου είπα ότι πειραματίζουμε σε διάφορα είδη κομμωδίας ε, 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 και βρετανικές και, και γαλλικές και αμερικάνικες στον τρόπο γραφής, στο πώς προσεγγίζουν τα πράγματα και έτσι λοιπόν οι ήρωές μας είναι Γάλλοι το έργο εκτελίζεται στο Παρίσι <ρυμβα> και, και γιατί σπαγκέτι αλλά γαλλικά γιατί ο πρωταγωνιστής μας τρώει μονίμως σπαγκέτι αφού η γυναίκα του τον εγκαταλείπει διαρκώς δουλεύει από το πρωί στο βράδυ και και ένας άνερος κάθεται στο σπίτι και την περιμένει ε, γιατί άλλα γαλλικά αυτό το σπαγκέτι προσδιορίζει τους Ιταλού, Φαντάζομαι θα μα ε, πάρουμε αυτή την απάντηση. Στη με, ναι, ναι, στο έργο, στην παράσταση. Και, ε, το, και το έργο αυτό έχει τα δικά του μηνύματα. Ε, ένα φίλο, ένα κοινό φίλο. Για πολλές... σχέσει και αυτό, ε, Ναι, για σχέσει και αυτό. Για να πάμε να ακούσουμε ε. πώ είναι οι σχέσει και να μα πει για τι σχέσει μετά. Διαβάζω το σημείο

και αν πραγματεύεται κάτι γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις, ναι, γιατί μιλάμε για τη ζωή ενός ζευγαριού που ε, οι τους ακολουθούν εκ διαμέτρου αντίθετους δρόμους και είναι μια κατάσταση πολύ συνηθισμένη πλέον στις μέρες μας να προσπαθεί ένας άνθρωπος να σώσει ας πούμε, το γάμο του, κάποιος ο άλλος να μην βοηθάει να προσπαθείς να εμβαθύνεις αυτήν την σχέση και στο τέλος να έρχονται και οι ανατροπές και οι διάφορες καταστάσεις που χρειάζεται μια κομμωδία ας πούμε, για, να, για να μπορέσει να απλωθεί στο, στο, κοινό. Δηλαδή έχει ανατροπή όπως είχε το Σπασίμπα ας πούμε. Ε, όλα μου τα έργα Σταύρο θεωρώ πιστεύω ότι έχουν ανατροπές ε, και όταν γράφω επιδιώκω να, 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 έχω παραπάνω από μία ανατροπές. Νομίζω ότι αυτό το έργο έχει Τρει. Τρεις. Τρεις. Μ' αρέσει που κάνω και ρωτήσα και δεν ξέρω, αλλά τέλο πάντων. Ναι, έχει τρει για πε μου, Για σκέψου λίγο. Δεν ξέρω τώρα. Ειδικά προ το τέλο, για σκέψου λίγο. Τυχή. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε. τα γράφει. Και τη σκηνοθεσία πώ προέκυψε. Σκηνοθεσία. Τώρα δεν ξέρω. εγώ ποτέ δεν θα ακούσει να πω. να πω ότι ξέρει κάτι, με ένα φοβερό και τρομερό σκηνοθέτη. Δεν θα το πω ποτέ αυτό το πράγμα. Ούτε εγώ θα το πω. Ναι. Να μην το πει. Μπορώ, μπορώ να, να υπερηφανευτώ για άλλα πράγματα, να πω ότι θεωρώ ότι είμαι καλό Να υπερηφανευτώ ότι, α πούμε, για παράδειγμα, γράφω καλά. Έτσι. Αλλά δεν θα σου πω ότι είμαι καλό σκηνοθέτη. Αυτό α το κρίνει ο κόσμο, α το κρίνουν ακόμη και οι ίδιοι οι θοποί που συνεργάζονται μαζί μου. Προέκυψε και αυτό από μια ανάγκη να εκφραστώ, αλλά αν θέλει κιόλα, μου ήταν και πολύ δύσκολο επειδή. Γενικά, σαν άνθρωπο είμαι εύκολο, αλλά είμαι, γίνομαι δύσκολο όταν αντιμετωπίζω δύσκολου ανθρώπου. Και ε, επειδή περισσότερες σκηνοθέτε ε, ε, είναι διαφορετικοί, έχουν άλλε απόψει, άλλε σκέψει από ότι εγώ, δεν μπορούσα και δεν μπορώ εύκολα να, να, να συνεργαστώ με ανθρώπου. Το κατάφερα με δύο-τρει ανθρώπου, με του οποίου θέλω συνέχεια να συνεργάζομαι. Έτσι, λοιπόν, ήθελα να περάσω στο κοινό τα έργα μου όπως εγώ τα είχα φανταστεί mm -hmm. έτσι από το χαρτί να τα περάσω στη επισκηνή σου ε, μετά βγήκε αυτά γίναν παράλληλα μαζί με κάτι σπουδές και κάτι σεμινάρια που είχα κάνει στο εξωτερικό μετά έγινε και η διδασκαλία ε, λίγο το ένα λίγο το άλλο έγινε μια μόνιμη δουλειά για μένα αυτό το πράγμα Μάλιστα. η συγγραφή, η σκηνοθεσία η υποκριτική και πάει λέγοντα. θεατρική ομάδα άρατος θεατρική ομάδα Άρατο. Τη δημιουργήσαμε το 2011 με κάποιου ηθοποιού, οι οποίοι μετά από έξι μήνες, η ομάδα με εκείνη τη σύνθεση δεν υπήρχε πια. Και η ομάδα αυτή με την υπάρχουσα σύνθεση υπάρχει από το 2014, ωστόσο κάποια μέλη είχε από το 2012. Και το 2012 άρχισαν να έρχονται καινούργια μέλη στην ομάδα. οι πιο παλιοί ήμασταν εγώ και ο Σταύρο ο στην ομάδα. Φοβερό φίλο, πολύ καλό φίλο, φοβερό ηθοποιό και ε, α πούμε τα περισσότερα άτομα που μπήκαν στην ομάδα ήταν εκεί γύρω στο 2014, όπου σήμερα η ομάδα παρτίζεται από περίπου 16-17 ηθοποιού, καμιά τριανταριά εικολαπτόμενου ηθοποιού, οι οποίοι ανήκουν στα εργαστήρια του Άρατου. Και, και, α... θέατρο, άρατος. και, θέατρο Άρατο. Και θέατρο Άρατο, ναι. Που στο θέατρο Άρατο. Στην... Είναι η βάση μα, είναι η έδρα μα. Στην Μοσκόφ 12 είναι και... παρουσιάζεται και είτε το... Ναι. η παράσταση, το σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Σωστά. Και εκεί περιμένουμε τον κόσμο από το Σάββατο 18 Νοεμβρίου, δηλαδή από το ερχόμενο Σάββατο. Ναι. Αυτό το Σάββατο εδώ τώρα. Ναι. Ξεκινάμε από το Κύριακο γιατί Παρασκευή 17 Νοεμβρίου έχει μια πορεία κλεισμένη Κάτι θα... ναι. ναι, Άδειο, άδειο θα ήταν το θέατρο. Ναι. <laughs> ναι. <laughs> το, το έχουμε ξαναζήσει. Το έχουμε ξαναζήσει για να πείστε αυτό που συμβαίνει. Και είπαμε να ξεκινήσουμε Σάββατο και θα είμαστε εκεί τρίμερα μέχρι ότου μα βαρεθεί ο κόσμο και μέχρι ότου και εμεί να μείνουμε από ενέργεια και δυνάμει. Ναι. Ε, σίγουρα θα πάμε και για τη νέα χρονιά. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα, ένα ζευγάρι δηλαδή και ένα δικηγόρο στο έργο. Ε, ναι, και... μου πείτε ζευγάρι. Και... Αγόρι μου, το... δεν είμαι δικηγόρο. Πέρι... Έχει τραγουδί για δικηγόρο. Για δικηγόρο θα δούμε. Ε, έχουμε, ε... αλλά ε, εδώ έχουμε κάποιον που χαίρεται που συνέβη αυτό που συνέβη. <laughs> Ρελάκι έφυγε. Τι? Έφυγε, εχθέ. Ε, σοβαρά, μιλάς Ναι, ναι, ναι. Δεν το πιστεύω. Ναι, εχθέ. Εχθέ. <laughs> 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 το ψαράκι με τη γυάλα θα το φάει ο Λάκης. Απ' τη χαρά του που έφυγε η γυναίκα από το σπίτι. <laughs> Τι πρέπει να απαντήσω για τη γυάλα τώρα. Δεν ξέρω. Ε... Στο... σε αυτό δεν φεύγει. Υπάρχει πάμε και ένα δικηγόρο ε... αυτή την παράδοση. Κοίταξε στο σπαγκέντι, αλλά καλικά είπαμε είναι ένα ζευγάρι που έχει τα θέματα του και ξαφνικά ένα φίλο δικηγόρο, ο οποίο είναι λίγο φεύγα, ε... μπαίνει στη μέση και αναπτύσσει τη θεωρία τη συμπτωματολογία. Όπου η συμπτωματολογία είναι όταν έχουμε ένα, δύο, τρία γεγονότα, άρα. Το άρα και η καρμπονάρα. Και το άρα και καρμπονάρα. Βγαίνουν δηλαδή τα συμπεράσματα βάσει των συμπτώσεων. Και αυτό το άρα δημιουργεί μια εκρηκτική κατάσταση στο σπίτι, το ζευγάρι αρχίζει να καυγαδίζει και οδηγείται προς το χωρισμό. Εκεί λοιπόν εμφανίζονται περίεργα πρόσωπα. Κάτι άκουσα το σποτάκι, Βεδουίνι έλεγε το σποτάκι. Βεδουίνη, έχει, έχει, έχει πολλά μυστικά. Ο κόσμος πιστεύω θα διασκεδάσει, θα περάσει όμορφα. Ε, είναι μια ανάλαφρη κομμωδία, ένα ανάλαφρο έργο, περίπου 75 με 80 λεπτά η διάρκεια Άρα. του έργου. Ε, εμείς θέλουμε να έρθετε, να μας θυμίσατε. Εμείς σας υποσχόμαστε ότι θα σας κάνουμε να γελάσετε. Ποιοι είμαστε εμείς. Μήπω και... εμεί είμαστε οι άλλοι και εμεί είμαστε με του άλλου και δεν είμαστε εμείς εμείς με του άλλου. Εμεί είμαστε εμεί. Οι άλλοι, οι άλλοι. Να, οι είναι Οι άλλοι. άλλοι δεν έχουν εμά. <laughs> ε, εμεί λοιπόν. είμαστε, Ποιοιοι λοιπόν η θεατρική ομαδάρα, η οποία σε αυτό το έργο απαρτίζεται από του εξή ηθοποιού. Άνω κάτω τελεία. Και Ωραία, και... Αυτό είναι, Άνω Κάτω Τελεία, ποιος δεν το ξέρω, δεν έχω τελειά. Σίγουρα θα γράψω έργο με το τίτλο Άνω Κάτω Τελεία. Σταύρος Δουκουζιάννης, Κική Σπύρου, Βασίλης Τελίδης, Μαριάννα Μπόλματη, Γιάννης Ανδριόπουλος, Κωνσταντίνα ή αλλιώς Νίνα Μιλωνά, Κατερίνα Μπαλάσκα, ξέχασα κανένα. Το Βασίλη Τζικάρα νομίζω, παίζει και αυτός. Α, είμαι και εγώ, Βασίλη Τσικάρα. Σκηνοθεσία είναι του του κύριο. Πάλι του Τσικάρα είναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό έγραψε και το έργο. Ε, αυτός αυτό πρέπει να έχει καλό μέσον. Δηλαδή... Ε, αυτό ο τύπου είναι πολύ. Ε, περίπτωση, περιπτώσει. Και... Δηλαδή πληρώνεται για τρει αυτό. Οι άλλοι δεν πάρουν φραγκό. Ε, είναι το μόνο σίγουρο. Αφού πληρωθώ ο συγγραφέα, και ηθοποιό <laughs> και υπεύθυνο του θεάτρου, μετά ό,τι μείνει μπορείτε να το μοιραστείτε. είναι το ωραία. μόνο σίγουρο. Πάρα πολύ ωραία. Και Σταύρο μου, τι άλλο να πω. Ξέρεις κάτι πολλέ φορέ καθόμαστε και ανα... αναπτύσσουμε και αναλύουμε κτλ. Και Λαϊκή κομμωδία κάνουμε, θέλουμε mm. το... να προσεγγίσουμε τον κόσμο με ευκολόπεπτα κείμενα. Ο κόσμος να ζήσει την κατάσταση, να ταυτιστεί με τους ηθοποιούς και ενδεχομένως να περάσει και ένα ντεζαβού βλέποντα κάτι το οποίο μπορεί να το έχει ζήσει. Ε, αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Όταν φεύγει, όταν φεύγει ο θεατής και σου λέει. Αυτή, είχα εγώ μια ναι. περίπτωση πριν από πέντε χρόνια. Είναι μεγάλη επιτυχία. Όπω πολύ μεγάλη επιτυχία είναι όταν βλέπει ζευγάρια να αγκαλιάζονται και να παρακολουθούν ένα έργο. Κάτι τους περνά. Κάτι yeah. του περνά. Και επειδή με τα έργα μα έχουμε ε, δει και έχουμε αφουγκραστεί όλη αυτή τη θετική ενέργεια του κόσμου, θεωρώ ότι η θεατρική ομάδα Άρατος, ε, και δύο συγγραφέα ε, κινούνται ε, πάρα πολύ σωστά. Καθόλη καθ' όλη τη διάρκεια αυτή εδώ τη ύπαρξή του τη καλλιτεχνική και νομίζω ότι ο του είναι και μια από τι πιο ενεργέ θεατρικέ ομάδε τη πόλη. Ναι, α ακούσουμε τώρα το σαστάρ του σινεμά και να μα πει κάτι και για το σινεμά, κάτι έχει κάνει και στα, στο σινεμά. Όλα θα τα πούμε σήμερα. Στάρ του σινεμά. <σταρ'> του, σινε... του σινεμά. Ε... Έξοδο 1826 ήταν η πρώτη μου κινηματογραφική ταινία. Μεγάλο μήκο, γιατί έχει κάνει, κάνει και μικρού μήκο. Έχω κάνει και μικρού μήκου. Αυτή είναι η μεγάλο μήκο. Θεωρώ ότι ε... η ταινία έχει επιτυχία. Διακρίθηκε τη χρονιά που μας πέρασε. Ε... κόψε χιλιάδες εισιτήρια και ήταν μια ιστορική ταινία με θέμα από το μακρινό 1821. Μια ταινία που είχε να γυριστεί 46 περίπου χρόνια με ανάλογη θεματολογία. Mm -hmm. ε, από τον Παπαφλέσσα. Από τον Παπαφλέσσα, 1971. Έχω ξεκινήσει γυρίσματα της δεύτερης μεγάλου μήκου ταινίας με τον τίτλο «Πολιορκία», πάλι από το μακρινό 1821. Θέλω να κάνω μια τριλογία με άγνωστα θέματα από εκείνη την περίοδο. Θα σε αφήσουν, Κοίταξε. Στα. Να μάθει τώρα. Ήταν νομίζω μια ερώτηση καλή. Αχ, τι έχει πει τώρα. Δεν ξέρω, εγώ θα την κάνω την ταινία. Μ' αφήσουν, δεν μ' αφήσουν. Στην έξοδο δεν με πήραν χαμπάρι. Τώρα που άρχισαν λίγο. Με έχουν εντοπίσει και με παρακολουθούν. Είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Δυσκολεύομαι να κάνω κάποια πράγματα. Ε, ξέρεις, εμένα με φοβίζει το αόρατο. Το αόρατο χέρι που εμποδίζει καταστάσεις. Ναι, ξέρεις, Όταν ποιον ξέρω ποιον έχω απέναντί μου και ποιο είναι αυτός που θέλει να μου δημιουργήσει πρόβλημα, μπορώ πιστεύω να τον αντιμετωπίσω. Αλλά το αόρατο χέρι είναι που με τρομάζει. Δεν ξέρω ποιο κινεί τα νήματα. Ε, Καλώ έχουν τον πραγμάτων. Η ταινία θέλω να πιστεύω ότι την άνοιξη θα έχει ολοκληρωθεί. Έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα. Ξεκινήσαμε εντυπωσιακά. Πολύ ωραία. Και με ένα εξαιρετικό cast. Θα δούμε. Οπότε ε, θα βγει δηλαδή ε, φθινόπωρο του 18 η ταινία. Θα βγει φθινόπωρο του 18 σε 11 περίπου μήνε από τώρα. Θέλαμε να προλάβουμε την δεύτερη σεζόν, δηλαδή να προλάβουμε Ιανουάριο-Μάιο. Δυστυχώ δεν τα καταφέραμε, είχαμε διάφορα. Ναι, ε, και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι το φθινόπωρο του, ε, του 18. Α, έχουμε και ένα μήνυμα α, από Λάρισα. Λάρισα. Βεβαίως. Αγαπάμε Λάρισα. Ε, Πώς λέγεται έτσι, δεν είναι Αγαπάμε ναι. Λάρισα. Λάρισα ναι. Πρόσεξε τώρα. Ναι. Πρέπει ναι. να στείλουμε χαιρετισμούς ναι. στον Κωνσταντίνο, ναι. στον Νικόλα ναι. και στη Μαρία. Φιλιά σταυρωτά και από μένα το σταύρο. Ναι. Και... Ε, πολύ ωραίο. Αυτό είναι το, η μαγεία του ραδιοφώνου. Να σε ακούει ο κόσμο στην Αγγλία, στην Αυστραλία, ε, στην Αμερική, στη Λάρισα. Δηλαδή παντού, παντού, παντού. Μ' άρεσε που το πήγε Αυστραλία, Αμερική, Αγγλία, Λάρισα. Κοίταξε, Λάρισα είναι μια... σαράφη στα τρίκαλα. Σαράφη στο Παρίσι, δεν, Λονδον, δεν πι... κατάλαβα. Τι δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, μια και λέμε για τρίκαλα και μιλάμε για την. Ποια τρίκαλα. Έχετε κάνει τα τρίκαλα. Όχι, αλλά έχω κάτι που είναι κοντά στα τρίκαλα. Η μαθία όμω. Ε, στείλτε μας μήνυμα στην έκθεση ιδεών και στο κέντρο ψαγμένου μεζέ, δηλαδή στο καψιμί. Κέντρο ψαγμένου μεζέ. Στο καψιμί, το οποίο βρίσκεται εθνική αντιστάσεω 15 στην Αλεξάνδρεια, κερδίστε ένα τραπέζι για δύο άτομα αξία 20 ευρώ, εκτό από την Τρίτη και το Σάββατο. Συνεχίζουμε με τραγούδι και μετά με τον Τζικάρα να μα πει κι άλλα. Εδώ είμαστε και πάλι. Σ' άρεσε το κέντρο ψαχμένου μέσα, έτσι. καψιμή. Ε, ναι, ναι, ναι. Όπως επίσης να, να πούμε κάτι ότι ε, το, ο ερευνητικός οργανισμός Ελλήνων ναι, έτσι, είναι χορηγός επικοινωνίας στο Σπαγκέτελα Γαλλικά. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, και με αφορμή και αυτήν εδώ την πολύ όμορφη συνεργασία βρίσκομαι εδώ στο στούντιο. Ε, για να μιλήσουμε για το, για το έργο και όχι μόνο ε, κάνουμε μια γενικότερη καλλιτεχνική αναφορά. Ε, Σταύρο, αυτό το που θέλω να, έτσι, να σχολιάσω είναι ότι γενικά τελευταία τρία χρόνια όχι πως δεν συνέβαινε παλιά, αλλά τελευταία τρία χρόνια παρουσιάζεται μια πολύ μεγάλη αύξηση στι θεατρικέ παραγωγέ και στι θεατρικέ παραστάσει που παρουσιάζονται στη Θεσσαλονίκη. Αγγίζουν κάθε χρόνο την τελευταία τριετία Κάτι πάνω από, τα, από τις 100. Μιλάμε για, Κοιτάξτε, ν, για νούμερο ε, τώρα έτσι δεν είναι... Επειδή πέρσι λίγο το παρακολούθησα επειδή δεν κάναμε κάποια παράσταση πέρα από το Άδεια Πιάτα και είχαμε και την ταινία είχα πιο ελεύθερο χρόνο να παρακολουθήσω Και Πρέπει μαζί με τις αθηναϊκές παραγωγές που ανέβηκαν την περίοδο 16-17 πρέπει να ήταν γύρω στι 160 παραστάσεις. Ε, ναι, πάνω από 100 ήταν πάνω από ε, 100 σίγουρα. Και εντάξει, τώρα είναι λογικό. Θα έχει εξαιρετικέ παραστάσει, θα έχει πολύ καλέ παραστάσει, θα έχει μέτρε, θα έχει και παραστάσει που δεν θα αρέσουν στον κόσμο. Είναι λογικό αυτό το πράγμα να συμβαίνει, διότι έχει να κάνει και με του προπολογισμού, έχει να κάνει με του ηθοποιού, έχει να κάνει πόσο δουλεμένε είναι κάποιε παραστάσει. Αλλά όταν υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία και όταν ε, ε, ανεβαίνουν, εν πάση περιπτώσει, έργα. Νομίζω μόνο καλό μπορεί να κάνει καλλιτεχνικά αυτή η καλλιτεχνική έξαρση. Έτσι, να το τονίσουμε. Ε, σαν χορηγή επικοινωνία που είμαστε εδώ το ραδιόφωνο, έχουμε δώσει κάποιε προσκλήσει σήμερα από ό,τι ξέρω. Ναι. Θα δώσουμε στην εκπομπή καμία πρόσκληση εδώ, τώρα στη δικιά μου. Τώρα. Ε, να δώσουμε. Γιατί να μην δώσουμε, βέβαια. <στονίδι> Μια ευνηδιάρη, αλλά είναι ωραίο. να δώσουμε. Να δώσουμε. Ε... μία διπλή και μία δύο μία και μία μία για το Σάββατο μία την κυριακή έλα έτσι ωραία ναι μία για το Σάββατο διπλή και μία για την κυριακή ωραία στείλτε μας μήνυμα στο Facebook έκθεση ιδεών και όποιο είναι τυχερό θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για το Σάββατο, για την παράσταση του Σάββατο και μια Έτσι. την παράσταση τη Κυριακή. μια και και για την παράσταση τη Κυριακή. Φυσικά να ενημερώσουμε, αν θέλετε λεπτομέρειε για την παράσταση, να δείτε το τρέιλερ τη παράσταση κτλ. Μπορείτε να μπείτε στο Facebook, στο θέατρο Άρατο με λατινικά και στο σπαγκέτι άλλα γαλλικά όπου έχει δημιουργηθεί ειδικό page έτσι για να ενημερωθείτε, να δείτε ηθοποιούς να δείτε φωτογραφίες, να δείτε το τρέλερ για να σας ανοίξει και η όρεξη έτσι και να πούμε ότι είναι και διπλή διανομή ρόλη, δηλαδή θα ενημερωθούν και ποιοι παίζουν πότε έχει, είναι, έχει τα πάντα μέσα, είναι αναλυτικά έτσι μια αν σερφάρετε λίγο στη σελίδα μας στο facebook θα ενημερωθείτε για το ποιο, που, πότε και γιατί και όταν και εφόσον και όταν και εφόσον, Αμήν. Άντε και του χρόνου και εις άλλα με υγεία. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο το ανακάλυψα πριν τέσσερα χρόνια, πέντε. Έτυχε, είχα κατεβεί στην Αθήνα για μια παρουσίαση δίσκου άλλου. Ναι. Και έπαιζε αυτή η μπάντα μετά την παρουσίαση ναι. του δίσκου. Και είναι ο Νίκο Ογκόλιας, ο αδερφός του Σοκράτη, ναι. του δημοσιογράφου που τον σκοτώσαν. Και έχει κάνει μια μπάντα. Το κάνει και σε όλο καριέρα. Αλλά το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Α περάσουμε να το ακούσουμε. Είναι ο σκούφο μου. Καράφλιασα λοιπόν. Ναι. Λίος. Ε, μπορώ να καταλάβω και για ποιο λόγο σου άρεσε αυτό το τραγούδι. Γιατί έχει πάρα πολύ ωραία μουσική. <laughs> Back vocals. <πολύ laughs> ναι, έτσι. αυτό. Μια yeah. ε, και δώσαμε προσκλήσει πριν για την yeah. ε, παράσταση το Σπαγκέτι Αλαγαλικά. Το οποίο πολλέ φορέ πάω να πω και το λέω Σπασίμπα. Αλλά είναι το Σπαγκέτι Αλαγαλικά, είναι μέχρι να το συνηθίσω. Να δώσουμε και δύο διπλές προσκλήσει για τον θησαυρό του Βιβλιοπόντικα μια παιδική παράσταση στο Θέατρο Φαργκάνη. Την Κυριακή στις 11.30. Ε, το Φαργκάνη είναι στην Αγίου Παντελεήμονος 10. Είναι ο θησαυρό του Βλαπώντεκα του Βαγγέλη Ηλιόπουλου. Ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος είναι που είχε γράψει και τον Τρίγωνο Ψαρούλη που είχε κάνει πέρσι επιτυχία στο Θέατρο Φαργκάνη. Ε, για περισσότερες πληροφορίες το 2310 208007. 2310 208007 στο Θέατρο Φαργκάνη. Και τώρα οι δυο μας πάλι Φέτο που είχε αυτό το Ντεσπασίτ, το λέγανε τραγούδι. Ε, κάπω έτσι. Ναι, το... βγήκε για ένα τσικαρίτο. <laughs> τσικαρίτο. Ε, αυτό δεν είναι τραγούδι, αυτό είναι να πειράζουμε τον άλλο. Περνάει η ώρα, το έχουμε νεύρα. <laughs> αυτό που μεγάλη επιτυχία, έτσι. Άκουσα σε μια διαφήμιση όπου έπαιζε ένα 20 λεπτά σε εκνευριστικού ρυθμού για τα αδέρφια Τσαχου... Τσα... Τσα... Τσαχουρίδη που παίζουν τα παιδιά <Καινθυνά> που <Καινθυνά> ε, 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 τη Λέω σε εκνευριστικού ρυθμούς, δηλαδή είναι απίστευτο σε μία μέρα να ακούσει το ίδιο σποτ περίπου 15 20 φορέ. Δηλαδή είναι, <Καινθυνά> ε, είναι τρέλα, τρέλα. Και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή λέει, ε, 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 λάτε λέει να, ε, να, 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 να να χορέψουμε με ακούσματα από τον Πόντο, παίζανε από ποντιακό, μέχρι λέει και την Λατινική Αμερική και ακούω τον Τεσπαρσίτο με πώ λένε, με, με ποντιακό. Ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ξέρετε, είναι δύο πολύ μεγάλα ταλέντα. Τα παιδιά είναι καταπληκτικά. Ναι, είναι καταπληκτικά. Και, πολύ καλά παιδιά, είναι υπέροχοι ναι. άνθρωποι. Και είδα πρόσφατα, πρόσφατα, χαίρομαι αν είναι, πώ λένε, αν είναι με την παράδοση έτσι, να, να τρώει κόλλημα και ο κόσμος και να πηγαίνει σε συναυλίες και να είναι κοντά στην παράδοση, εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και ειδικά με νέου ανθρώπου. Ναι, Κοντάς είναι ανθρώπους. πολύ σημαντικό να γίνονται πράγματα και να μάθουν οι νέοι. Γιατί δυστυχώς με όλες αυτές τις πληροφορίες που είναι όλοι στα ίντερνετ και στα αυτά δεν ε, μπορούν να παρακολουθήσουν σωστά ή να ενημερωθούν σωστά. Υπάρχουν πάρα πολλοί συλλόγοι βέβαια. Ανά την Ελλάδα που υποστηρίζουν το... την παράδοση. Ναι, εντάξει. Ε, είναι και το, σημα... και το σημαντικότερο. Και με αφορμή την ταινία επειδή ταξίδεψα σε όλη την Ελλάδα, το διαπίστωσα και διαζώσεις από κοντά, ε, ε, χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω τόσο κόσμο να ασχολείται με την παράδοση. Από το πιο απλό. Που θέλει ένα χορευτικό, σε μια χορευτική ομάδα, θα μπει στη διαδικασία να φορέσει την. Την φορεσιά, την φορεσιά. παραδοσιακή. Βέ, 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 δεν είναι ε, στολή, ε, γιατί πολλοί λένε τη στολή. Δεν, δεν είναι στολή, είναι φορεσιά, φορεσιά. Φορεσιά. Είναι φορεσιά. Ε, ή κάποιο άλλο ο οποίο θα το ψάξει λίγο περισσότερο για παραδοσιακό οπλισμό. Ή ε, 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 αναβιωτές μετά του 40, του 21, και άλλων. Ε, περίοδων της ελληνικής ιστορίας ε, αλλά όλα αυτά έχουν, βάσει σε κάθε κοινότητα, σε κάθε δήμο ε, νέοι ναι, άνθρωποι έχουν πάρει ας πούμε, την κατάσταση στα χέρια τους και δημιουργούν μικρές κυψέλες όπου πήγαινε ο κόσμος και ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική και όχι μόνο, οτιδήποτε έχει σχέση με την παράδοση παραδοσιακά προϊόντα Ναι, ναι, έχει... Και... Μ' αρέσει επειδή εσύ με την ταινία εγώ γύρισα για τα παραδοσιακά προϊόντα τα οποία με βοήθησαν και έκανα φέτο και τι διακοπέ μου. Τα παραδοσιακά προϊόντα τα οποία τα δοκίμαζε, κάθετε και λίγο. Να δει αν είναι όντω παραδοσιακά. Μα, μα είμαι και παιδί των παραδόσεων. <Κι> <και γι' αυτό Κι> δεν χάλασε η παράδοση. Δεν κρατά, κρατάω. Κρατάω τι παραδόσει. <Κι> είναι όπω μου έχει πει και ο γιατρό μου από εκεί ξεκίνησε και άρχισα να το ψάχνω. <Κι> που μου είπε ο γιατρό μου να μην τρώω ποτέ με άδειο στομάχι, πάντα να τσιμπάω. <Κι> ναι. Και διαπίστω ότι και η παράδοσή μα αυτό λέει, που σου λέει τι, πριν φά το κατσικάκι. Χτύπα μια μαγειρίτσα, μην φάζει το κατσικάκι με άδειο στομάχι. Σωστά. Και έτσι κράτησα αυτό. Και να μην είναι και το κατσικάκι μόνο του, να έχει παρέα. Έχω να, κάπου να κολυμπήσει, <laughs> κάπου να δροσιστεί. <laughs> 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 one morning, one Sunday morning. Πλάκα, πλάκα, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, Βασίλη. Ναι, τι έμειναν, 12 λεπτά περίπου. Εγώ έλεγα, δεν θα τη βγάλουμε μαζί, θα πήγαινες να ξεκουραστείς, γιατί ξέρω ότι είσαι κουρασμένο. αλλά να... Καλύτερα θα έχω και παρέα στην επιστροφή. Ναι, ε, δεν μπορώ να αρνηθώ σε μία πρόσκληση και ε, από ό,τι θυμάμαι δεν μου έχει τύχει και ποτέ και αν μου έχει τύχει θα ήταν κάποιο συγκλονιστικό απρόπτω να να ανερέσουν ένα προγραμματισμένο ραντεβού σε μια εκπομπή, την ραδιοφωνική ή τηλεοπτική. Ε, από τη στιγμή που κάποιο σου δίνει το, 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 το χρόνο και το χώρο να παρουσιάσεις ε, ε, τη δουλειά σου, οφείλει να το κάνεις όχι μόνο για τον εαυτό σου, το κάνεις και για τους ανθρώπους που δουλεύουν κοντά σου, το κάνεις όμως και για το κοινό που πρέπει να ενημερωθεί, άσχετα αν θα πάει ή... Αν θα το επιλέξει, αν θα το επιλέξει όχι, όχι. Σωστά, Πρέπει σωστά. ο κόσμος να ενημερώνεται να έχει γνώση του τι γίνεται. Ε, πιστεύεις ότι υπάρχει ενημέρωση στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον για τα δρόμενα της Θεσσαλονίκης, όσον αφορά το θεατρικό μέρος. Κοίταξε, υπάρχουν κάποια site πολύ δυνατά, όπου πραγματικά ενημερώνουν και με, με, με αρκετή σαφήνεια ε, τον κόσμο. Εδώ όμως θα πω το εξή Ότι από τη μέρα που το ίντερνετ έχει γίνει νούμερο, ένα επιλογή ενημέρωσης, ε, έχουν βαφτιστεί και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και ε, μάλιστα σε πολλούς χώρους ας πούμε έχουν και εξουσιαστικές στάσεις δηλαδή άμα δεν με καλέσεις εμένα να σου κάνω ζημιά άμα δεν μου δώσεις πρόσκληση θα γράψω άσχημα δηλαδή ε, βλέπω ας πούμε κάποια πράγματα που <laughs> πολύ περίεργα δηλαδή ο καθένας πλέον σήμερα ο κάθε μπορεί να έχει και ένα δικό του site ας πούμε, και να γράφει ό,τι θέλει το θέμα είναι ότι εφόσον θες να λέγεις ε, δημοσιογράφος έτσι, και έχεις το δικαίωμα ε, να, να θες να λέγεσαι θα πρέπει όμως να ακολουθείς και κάποιου βασικού κανόνε τη δημοσιογραφία που είναι η διοντολογία. Από εκεί και πέρα θα πάρει να διαβάσει ένα βιβλίο για την ε, διοντολογία. Έτσι πουλάνε στα βιβλιοπολία, δεν κάνει πάνω από 15 ευρώ. Πάρε και μελέτησε για να ξέρει τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Αν ακολουθήσει του βασικού κανόνε. Έτσι. Εντάξει. Θα... Δεν χρειάζεται να κάνει σπουδέ δημοσιογραφία. Ε, αυτό πιστεύω είναι και σε κάθε δουλειά. Δηλαδή, αν αγαπά κάτι που κάνει και τηρεί τα, τα, βασικά, θα, θα πετύχει κιόλα. Ε, θα πετύχει. Ε, Τέλο πάντων, θα, θα είναι, θα, θα, σε ε, ακολουθήσει ε, ο κόσμο. Να το πω λαϊκά. Να το πω ε, δεν γνωρίζει τι είναι αυτή η κανόνε διοντολογία. Ε, τουλάχιστον προσπάθησε να είσαι σωστός, αμερόληπτος και δίκαιος. Εάν ακολουθήσεις αυτά, δεν θα στοχίσεις ποτέ, δεν θα αποτύχεις ποτέ. Και, και αυτό που λέω καμιά φορά στις συζητήσει που γίνονται με παρέες και τέτοια λέω, αν καταλάβει ο καθένας από εμά ότι η ελευθερία μου σταματάει εκεί που αρχίζει η δικιά σου και το τηρήσουμε αυτό, νομίζω ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Ε, ναι, εγώ θα σου πω κάτι. Είναι τελείω φιλοσοφη, ε, φιλο, φιλοσοφημένη σκέψη. Ε, δεν θα σου μιλήσω για θρησκείες. Όχι. με το, μη το πας στη θρησκεία. Πάρε τη λέξη αγάπη. Και φαντάσου λοιπόν ο κάθε άνθρωπο να κινείται με βάση την αγάπη. Δηλαδή να μην προδώσει, να μην πληγώσει, να μην πονέσει, να μην, να μην, να μην, να μην, να μην, να μην. Αρκεί σε κάθε συμπεριφορά να έχουμε μέσα μα την αγάπη. Νομίζω ότι θα κάνουμε και έναν καλύτερο κόσμο. Και μιλούσαμε φίλοι και συνεργάτη την τώρα που μα ακούει κιόλα για σου τώρα. Ε, η οποία έχει και σχέση με Ελβετία και τέτοια και μου είπε για να πάρει σκύλο ναι. στην Ελβετία, περνά έξι εβδομάδε εκπαίδευση. Τι τρώει φρέσκι. Δεν ξέρω <laughs> αν τρώει. Μπορεί να πηγαίνει και στα σκυλάδικα. Ναι. Αλλά δεν δηλαδή, φαντάσου τώρα. Έτσι, για να πάρει ένα σκύλο, mm. πώ θα του συμπεριφερθεί, τι θα τον τασει, τι πρέπει να κάνει, όλο αυτό. Κάτι που εδώ α πούμε. Βρίσκονται δύο άνθρωποι, που κάνουν ένα παιδί και ξαφνικά κάναμε ένα παιδί. Ναι. Ε, κάναμε ένα παιδί, αλλά μετά το παιδί έχει και κάποιε ευθύνε. Ναι. Ε, Κανεί δεν του έχει ενημερώσει τι ευθύνε έχει όμω αυτό το παιδί. Ε, είναι θέμα ενημέρωση, Σταύρο. Δηλαδή, συγγνώμη. Δεν μιλάω τώρα για, για συνειδητοποιημένου. Μιλάω για 16-17 χρονών που δεν, ακόμα δεν ξέρουν τι γίνεται. Τώρα τι να σχολιάσω. Να μην σχολιάσει. Ναι. Να μην σχολιάσει γιατί. Είναι μεγάλη κουβέντα ο νέο Έλληνα. Τι θε. Τζορτ Μάργαρετ. Τζορτ Μάργαρετ. Ό,τι θέλει τσικαρίτο. Δεν έχω το τσικαρίτο να σου βάλω. Τι κάνει. Με κάλεσε σήμερα εδώ και δεν έχει το τραγούδι μου. Ναι, αλλά θα βάλω αυτό το πεθαίνω για σένα. Όχι, δεν πεθαίνω εγώ για σένα. Μαργαρίτη είναι από άλλη παράσταση αυτό. Λοιπόν, οι νικητέ και του τραπεζιού και των προσκλήσεων θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο και τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε. Συγγνώμη λίγο, yeah. Βασιλή. Να ευχαριστήσουμε όλου αυτού που μα άκουσαν και μα στείλαν τα μηνύματα και όσου μα άκουσαν και δεν μα στείλαν τα μηνύματα. Πες μου τι... ε, με έκοψε το καλύτερο. Είπε για τραπέζι και λέω Σταύρο, Τι είναι αυτό το τραπέζι, Θέλω να ρωτήσω. Είναι αυτό που λέγαμε: Ένα τραπέζι για δύο άτομα στο κέντρο ψαγμένου με ζέστο καψιμί. Αξία 20 σωστά, ευρώ. Σωστά. Ε, δίνουμε ένα κάθε εβδομάδα. Πιστεύω και τι άλλε δύο εβδομάδε να έχουμε. Ε. Για να πάει ο κόσμο να φάει. Είμαστε σε περίοδο κρίσεων. Ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε, ναι, δίνουμε τι προσκλήσει μα. Δώσαμε το τραπέζι μας, τώρα αν μπορέσω και την άλλη φορά να έχω και κάτι ακόμα να δώσω, θα, θα δώσω. Νομίζω. <laughs> <laughs> ε, εκτός αν είναι κάτι πολύ καλό και το φάω μόνος μου. Καλά. Κλείνουμε εκπομπή. Κλείνουμε εκπομπή. Σε ευχαριστώ σε... πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ σε ευχαριστώ που ε. δέχτηκες ε, την πρόσκληση. Να ξαναπούμε σπαγκέτι. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά στο θέατρο Άρατος Μοσκόβ 12. Ε, η Μοσκόφη είναι ένα στενάκι παράλληλο ε, της Δωδεκανήσου προς προ ε, τα τείχη, δηλαδή προς τα δικαστήρια. Προς το Ίκα, προς ε, τα δικαστήρια. Ε, κάθε Παρασκευή σας. Σάββατο Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ. Λάτε να γνωρίσετε και το χώρο μας όσοι δεν έχετε έρθει. Ε, εμείς Εμεί θα σας περιμένουμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ε, καλό χειμώνα και καλή θεατρική σεζόν να έχουμε. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί και να ανταμώνουμε. Ήταν η έκθεση ιδεών. Να φάμε κιόλα, <Τι>... λε. Όχι, να είμαστε και φαγανοί. <Σσοί> φαγανοί είμαστε ούτω <τούτους>, ή <Σσοί> Δηλαδή, για όσου μα ξέρουν, νομίζω ότι δεν θα έχει κανεί την αμφιβολία. Ήταν η έκθεση ιδεών με τον Σταύρο Δουκουζιάννη. Γεια χαρά σε όλου.